Την ώρα που εμείς διασκεδάζουμε με τις οικογένειές μας γύρω από το γιορτινό τραπέζι, υπάρχουν κάποιοι συνάνθρωποι μας που εκτελούν το καθήκον τους προσφέροντας υπηρεσία σε όλους μας. Τους ζητήσαμε να μιλήσουν στην κάμερα του τώρα μαζί και να μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους πώς βιώνουν εργάζονται κατά την εορταστική περίοδο. 24 ώρες πρέπει να είμαστε εδώ, επιφυλακή. Είναι δύσκολο να είμαστε μακριά από τις οικογένειες, αλλά το καθήκον μας καλεί να είμαστε πάντα ετοιμοπόλεμοι. Είμαστε εδώ για να τις δύσκολες μέρες να καθαρίσουμε λίγο την περιοχή, τον τόπο μας. Είναι δύσκολο να είσαι μακριά από την οικογένεια, βέβαια, απαιτητική δουλειά. Και με λίγο πυγμή το παλεύουμε. Όπως πολλές χρονιές, έτσι και φέτος, την πρωτοχρονιά θα εργάζομαι. Έχουμε συνηθίσει ότι δεν έχουμε ούτε ωράρια, ούτε γιορτές, ούτε τίποτα. Το επάγγελμα του νοσηλευτή είναι λειτουργήμα, δεν είναι σαν τα άλλα επαγγέλματα. Οπότε σίγουρα μας λείπει η οικογένεια, αλλά το ότι προσφέρουμε και ότι βοηθάμε το ένα συνάνθρωπο τα βάζει όλα στην άκρη. Είναι οι εργαζόμενοι που μένουν στις επάλξεις για να κάνουν τις ευχάριστες στιγμές μας ακόμα καλύτερες. Με τα χρόνια το συνηθίζεις, στην αρχή είναι πολύ δύσκολο, αλλά νομίζω όταν αρχίσει τη δουλειά τα ξεχνάς όλα. Κοίτα, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, γιατί όλοι θα θέλουν σίγουρα να είναι με την οικογένειά τους, με τους φίλους τους, αλλά και η αλήθεια είναι ότι είναι σχετικά ευχάριστη δουλειά. Γιατί εντάξει, είναι πιο ωραίο το κλίμα, μετά το βραδάκι είναι έτσι και πιο ευχάριστο. Οπότε έρχονται και φίλους και από το, οπότε κάπως το φτιάχνεις. Σίγουρα είναι μια δυσκολότερη μέρα από όλες τις υπόλοιπες. Επειδή έχει παραπάνω δουλειά και είσαι και μακριά από τους δικούς σου ανθρώπους. Αλλά επειδή δουλεύουμε στην εστίαση, είμαστε λίγο συνηθισμένοι σε αυτό. Είναι μια δύσκολη εντός εισαγωγικών κατάσταση να είσαι μακριά από την οικογένειά σου, από το θαλπορείο του σπιτιού. Όμως και αυτό που συντηρείται μέσα στο μαγαζί είναι τόσο όμορφο και τόσο εορταστικό, όπου στο τέλος συγκινόμαστε όλοι μια οικογένεια. Και έτσι λοιπόν τα πράγματα κυλάνε πολύ όμορφα. Και μια ευχή για το 24. Να μην δουλεύω τις γιορτές. Να ευχηθώ πάνω απ' όλα υγεία, μετά υγεία και μετά υγεία. Υπομονή σε όσους δουλεύουν, ειδικά εστίαση. Και εμείς στα χωριά θα βγούμε άλλη μέρα και ποτάρες εμείς. Δεν πειράζει. Εύχομαι για το 2024 ευχές και ό,τι καλύτερο για όλο τον κόσμο.